Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Όπως σας υποσχεθήκαμε και χθες το βράδυ μετά από την εκπομπή, στις 9 η ώρα ξεκίνησε το πρόγραμμα της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα, Έλενα. Είμαστε εδώ και αυτή την εβδομάδα να σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα και καλημέρα. Και να είμαστε έτσι δυναμικοί για το ξεκίνημα αυτό της εβδομάδας. Είμαστε εδώ και σήμερα να συζητήσουμε σίγουρα τα χθεσινοβραδινά. Μέχρι εκεί που το πήγαμε, από εκεί και έπειτα μάλλον δεν παρουσιάστηκε κάτι νεότερο. Παρ' όλα αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε. Σήμερα 11 Νοεμβρίου, Κυριακή. Είναι, από ό,τι βλέπω, η ημέρα της ιδιωτικής ασφάλισης. Και επίσης γιορτάζει ο Βίκτορας, η Βικτωρία και ο Μινάς. Καλώς σας, μάλλον καλώς σας μήνω, πήγα να πω. Χρόνια σας πολλά. Να δούμε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σας σήμερα. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη. Είναι λίγο βραχνιασμένη η φωνή μου. Βλέπετε, ξέρετε, ο καιρός, όπως μάλλον δεν το είπαμε, θα το πούμε τώρα, ο καιρός είναι αυτή τη στιγμή στους 18 βαθμούς Κελσίου, με τους άνεμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Όλες αυτές οι αναλλαγές θερμοκρασίας κάνουν τους ανθρώπους λίγο κρυώνουν, θα λέγαμε, τον τελευταίο καιρό. Αρκετοί έχουν κρυώσει. Και να αρρωσταίνουν όπως και εσύ. Μα πολλοί κόσμος. Νομίζω ότι κι εσείς, κάποιος από εσάς θα είναι άρρωστος. Εγώ, όσους γνωρίζω τουλάχιστον, είναι άρρωστοι από αυτό το. Όλοι περνάνε από αυτή τη γρήπη. Γρήπη, ναι, σαν γρήπη μάλλον. Ίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1871 διεξάγονται οι πρώτοι αγώνες ποδοσφαίρου για το κύπελο Αγγλίας, αποκλειστικά από ομάδες που προέρχονται από το Νότο, Crystal Palace, Hitchin και Civil Service, Barnes. Όπου όμως οι πρώτοι δεν μπορούν να συμπληρώσουν ομάδα. Το 1887 εκτελούνται 4 αναρχικοί ακτιβιστές που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για το φόνο ενός αστυνομικού κατά τις ταραχές του Σικάγου το Μάιο του 1886, που οδήγησαν στην καθιέρωση της εργατικής πρωτομαγιάς. Το 1847 ο Ιωάννης Ξενάκης, καταδικασμένος σε θάνατο από το ελληνικό κράτος για τη συμμετοχή του στον Ελλάς, βρίσκει καταφύγιο στο Παρίσι. Το 1950, σμήνος ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών αναχωρεί για την Κορέα, προκειμένου να λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις από τις δυνάμεις του ΟΗΕ. Το 2002, το σχέδιο ΑΝΑΝ, σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού που συνέταξε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην τουρκοκυπριακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα. Τουρκία και Βρετανία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Κύπριος Πρόεδρος Γλάφκος Κληρίδης δηλώνουν ότι το σχέδιο είναι διαπραγματεύσιμο. Ενώ το 2007, εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, οι τρεις υποψήφοι για την Προεδρία είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε ποιες σημαντικές προσωπικότητες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Και πάμε στο 1885, όταν γεννήθηκε ο George Patton. Ήταν ένας Αμερικανός στρατηγός που διακρίθηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1912, νεαρός υπολοχαγός, να θυμίσουμε τότε, αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο μοντέρνο πένταθλο και κατετάγη πέμπτος, αφού απέτυχε στη σκοποβολή. Αργότερα, το 1928, έχει γεννηθεί ο Κάρλος Φουέντες. Είναι ένας Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης. Ενώ το 1974 γεννήθηκε ο Λεονάρντο Ντικάπριο, ο Αμερικανός αυτός ηθοποιός και πρωταγωνιστής σε μεγάλες παραγωγές. Ένα από τα γνωστότερα, μάλλον, που έγινε και διάσημος, ο Τιτανικός.
και να δούμε λίγο και τους θανάτους, ποιοι έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή. Σαν σήμερα, το 1855, ο Σόρεν Κίρκεγκαρντ, ένας Δάνος φιλόσοφος, θεμελιωτής του ρεύματος του υπαρξισμού. Το 1990 άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιάννης Ρίτσος. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε και κάτι, ίσως πιο μετά. Ωραία. Και το 1990 την τελευταία του πνοή άφησε ο Αλέξης Μηνωτής, ο ηθοποιός αυτός και ο σκηνοθέτης του θεάτρου. Αυτά ήταν λοιπόν, κύριε, και τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα, οι προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί, οι προσωπικότητες που επίσης έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Και να περάσουμε να διαβάσουμε τους τίτλους των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Ψήφος ανάσα 153 ναι στην κυβέρνηση. Σαμαράς, δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Εκλογές το 2016. Βενιζέλος, όχι νέα μέτρα, όχι νέες περικοπές. Καταψήφισε η Τζάγκρη και διεγράφει από το Πασόκ. Έπαιξε και έχασε. Απογοήτευση για την ψηφοφορία και την πλατεία. Ενώ στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πλήρης οδηγός για το δημόσιο. Σύνταξη με μπόνους 7 ετών. Παίζει καθυστερήσεις η Τρόικα. Νέο ραντεβού την Τρίτη. Ανοιχτά όλα τα μέτωπα. Σάρωσε το Μεξικανό κελί από χρυσάφι. Και πάμε στην εφημερίδα Το Έθνος. Μονομαχίες με καρφώματα. Δηλητηριώδη μηνύματα από Σαμαρά, Τσίπρα και Βενιζέλο. 153 υπέρ της κυβέρνησης. Κατέβηκε από το τρένο η Θεοδώρα Τζάκρη. Να διαβάσουμε, η μομφή έγινε για να γλιτώσετε από τη μομφή από τον Λαφαζάνη, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Αλέξης Τσίπρας το μνημόνιο μπορεί να κυρώσει, μόνο ο κυρίαρχος λαός, ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επιχειρηματικά συμφέροντα κινούνται πολύ κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Μαραθώνιος γιορτή στους δρόμους της Αθήνας. Στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Ευκαιρίες εξόδου σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Στα 50-55 με ανήλικο από τράπεζες και δέκο. Ο μαραθώνιος της χαράς, ενώ πιο φτηνά τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, δεδηλωμένη με τα ερείπια του Πασόκ. 154 κατά, 125 υπέρ. Πάλι στα σαγόνια της Τρόικας. Με βροχές και μποφόρ μπαίνει η εβδομάδα. Χαλάει ο καιρός από σήμερα με βοριάδες και η πτώση της θερμοκρασίας. Αρχίζει τώρα έλεγχο σε βάθος για την περίοδο Λαμπύρη στο Αττικό νοσοκομείο. Ενώ στην εφημερίδα Εσπρέσο, μαύρες μέρες στο Δαφνί. Χωρίς επισκεπτήριο και βαριά φαρμακευτική αγωγή. Της απαγορεύεται έστω και μία μικρή βόλτα στο προάβλιο. Αλέξης Κούγιας. Παρουσιάζει τάσεις αυτοκτονίας. Χειμωνιάζει επιδείνωση του καιρού με ισχυρές καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Είναι Αυτεμπορική. Η δυσπιστία καταψηφίστηκε, τα ερωτηματικά παραμένουν. Έντονη αντιπαράθεση χωρίς οριστικές απαντήσεις κατά της κρίσης. Εξυγχρονίζεται το πλαίσιο χρήσεων γης. Τι προβλέπουν οι διατάξεις που θα τεθούν σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. Αναζητείται επιγόντως λύση για τη φορολόγηση ακινήτων. Και πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Ψήφισαν ναι, βουλευτές της συγκυβέρνησης καταψήφισαν την πρόταση δυσπιστίας και για νέες, όπως είπαμε, ψήφισαν ναι για νέες απολύσεις και διαθεσιμότητες, μόνιμους φόρους στα ακίνητα και μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας. Όπως θυμάστε και είδατε κι εσείς μάλλον, πρωταθλητής από τον Νοέμβριο ο Ολυμπιακός. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Η Αυγή, πρόβα αντιπολίτευσης από Σαμαρά. Οργή λαού έξω από τη Βουλή, φύγετε. Ενώ από τον τυφώνα Χάι Γιάν, βιβλική καταστροφή στις Φιλιππίνες. Αυτή ήταν η τίτλη και των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και αυτή τη στιγμή να διαβάσουμε Κυριακή, να ξεκινήσουμε με τον γκολ τις αθλητικές. Στην εφημερίδα λοιπόν, γκολ φέρτε του αντίπαλο. Θρήνο στο βόλεϊ, έφυγε την ώρα του αγώνα ο 48χρονος προπονητής του Άρη, Γιώργος Περσιάνης, ενώ ήταν σε εξέλιξη το μάτς γυναικών με την Ελλάδα των Αμπελικυπίων. Ενώ στην εφημερίδα Live Sport,
Τον έλειωσε ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Σούπερ ο Κάμπελ, δύο ασίστ και γκολ. Μπράβο Πριμ και χαμηλή τόνη από τον Μαρινάκη. Να περάσουμε στην εφημερίδα η ώρα των σπορ. Όλοι θέλουν Nike και Αγία Σοφιά. Πολλοί από τους προβληματισμένους του καλοκαιριού που το σκεφτόντουσαν για ΑΕΚ αυτοπροτείνονται πλέον στον Νίκο Λιμπερόπουλο και ζητούν να ληφθούν υπόψη. Απαράμιλο στον πλανήτη, σφραγίδες Αγίας Σοφιάς που καθιστούν την ΑΕΚ απόλυτη πρωτοπόρο. Ενώ έφτασε στην πηγή, αλλά η ΑΕΚ έχανε 2-0 από τη Λαμία, ισοφάρισε, αλλά με το momentum υπέρ της δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ατροπή και έχασε στο tie break. Λοιπόν, και πάμε στην εφημερίδα Πρωταθλητής. Θεέ μου, ήταν και ο Πελέ εκεί. Πολύ βαθύ το λιμάνι του Πειραιά. Έλειωσε τον ΠΑΟΚ και έφυγε 6 βαθμούς. Άντε για τώρα. Στην εφημερίδα Φως. 4-0. Τσουνάμι ο θρύλος. Εξαφάνισε τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά γλίτωσε τουλάχιστον την εξάρα, αλλά δεν απέφυγε τον διασυρμό στο καταιγιστικό δεύτερο μέρος όταν οι πρωταθλητές τον έπαιζαν όπως η γάτα το ποντίκι. Ενώ στην εφημερίδα Ο Γάβρος, η προκήρυξη, πω, τι κλείσμα ήταν αυτό. Βάλτε το σαβίδι στο ρολόι να μετράει πόσα τρώει. Ενώ ο Κάμπελ, έχω να δείξω πολλά ακόμη, μπορούμε να νικήσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. Μίτσελ, Αλάνη, σας γλεντάει ο coach. Τελείωσε και τον Στέφενς χτυπώντας στον Λίνο. Είναι μια ανάσα από τους 16 του Champions League και σύνα 6 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Είμαι ευτυχισμένος στον Ολυμπιακό, δήλωσε. Ενώ στα πορυδητήρια βρισκόταν ο πρόεδρος, έτσι σας θέλω. Και τέλος στην εφημερίδα Η Πράσινη, βάλτε να το δω. Νίκος Μαρινάκης ξόρκησε το κακό βλέποντας σε βίντεο τη στιγμή του συγκλονιστικού τραυματισμού του. Τυφώνα Καρία, σταμάτητος ο Αμερικανός Μπόμπερ, πήρε αμπάριζα τους νεοφώτιστους με 6-9 τρίποντα. Αυτή ήταν η τίτλη και των αθλητικών εφημερίδων και να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο. Παραδίδει τις λίστες. Ποιοι και πόσοι υπάλληλοι αποχωρούν από το δημόσιο. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο, μια από τα ίδια. Κλείνει με ψηφοφορία η διαδικασία της πρότασης Μομφής. Μέτρια η προσέλευση των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγμα. Να διαβάσουμε ακόμα ένα πρωτοσέλιδο του zoogla.gr. Έκπληξη η παρουσία του αντιεισαγγελέα Αριουπάγου του κύριου Βουρλιώτη στο γάμο του ειδικού γραμματέα άμυνας του κύριου Οικονόμου. Αυτά λοιπόν ήταν και κάποια από τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Find4me.gr,
ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoongla.gr. Γεια σας και πάλι. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε έτοιμοι νομίζω όλοι να ξανασυζητήσουμε. Ας το λέγαμε να κάνουμε μία ανασκόπηση από τα χθεσινά γεγονότα που να πούμε ότι προκάλεσαν στον κόσμο ίσως δάκρυα από τα γέλια στην προκειμένη. Ακουστήκανε και τέτοιου είδους εκφράσεις χθες το βράδυ στη Βουλή. Όπως είδατε και εσείς, όλη η ομάδα του Zoongla ήταν εδώ από το πρωί για να σας μεταδώσει live τη συζήτηση που ξεκίνησε το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ που τελείωσε η ψηφοφορία. Αν θυμάστε καλά, όσοι από εσάς ήταν χθες μαζί μας, ο Λάμπρος Παναγιώτου, όπως δήλωσε, ήταν ο τελευταίος που έμεινε στο κτίριο της Βουλής, αυτός και κανένας άλλος. Ήμασταν μέχρι αργά να πούμε γι' αυτό το, όπως διαβάζουμε στο zoongla.gr, γέλωτες, αψιμαχίες, εφιολογήματα και ατέρμονες συζητήσεις. Αυτό ακριβώς είναι ένας χαρακτηρισμός που ταιριάζει, θα λέγαμε, απόλυτα στην χθεσινή εικόνα που έβγαλε προς τα έξω η Βουλή. Ουσιαστικά ούτε μία κουβέντα για την ταπακέρα. Η πρόταση Μομφής απερίφθη. Απερίφθη, διαφοροποιήθηκε, να το πούμε πως διαφοροποιήθηκε η αντάρτησα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θεοδώρα Τζάκρη, μιας και διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μιας και ψήφισε υπέρ, και ο Νικήτας Κακλαμάνης από τη Νέα Δημοκρατία που δήλωσε ασθενής. Η συγκυβέρνηση διατηρεί πλέον μια ισορροπία τρόμου έχοντας την προσοχή της στραμμένη στην επόμενη ψηφοφορία που αφορά στον ενιαίο φόρο ακινήτων και φυσικά στον προϋπολογισμό. Να πούμε μάλιστα ότι από τις 11 το πρωί ήδη της Κυριακής που ξεκίνησε και η συζήτηση επί της πρότασης Μομφής του ΣΥΡΙΖΑ με αποκορύφωμα την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα από το Βήμα της Βουλής, κανένας δεν πρότεινε επί της ουσίας λύσεις στο αδιέξοδο. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση έμειναν εγκλωβισμένες οι στήρες αντιπαραθέσεις παλαιοκομματικού τύπου που δεν εξυπηρετούν κανέναν. Πολύ περισσότερο τους Έλληνες φορολογούμενους, οι οποίοι πλήττονται μάλιστα καθημερινά από την αργία της μειώσης των μισθών και της αυξήσης των φόρων κτλ. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε, ας το λέγαμε, στο κουβάρι της χθεσινής συζήτησης, σε 11.30 η ώρα το βράδυ, όλα τα παραπάνω που λέμε τόση ώρα επιβεβαιώθηκαν όταν υπήρξε μία αντιπαράθεση με αρκετό χιούμορ. Είχαν, ας το λέγαμε έτσι, και οι δύο αρχηγοί των κομμάτων όρεξη για να κάνουν και χιούμορ μέσα σε όλα αυτά. Όπως ακριβώς λέμε, πραγματικά αυτό έδωσε τροφή για γέλια, αντεγκλήσεις και παρεμβάσεις σε ένα κατάμεστο πραγματικά ακροατήριο που από τη μία χειροκροτούσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αναρωτιέμαι, κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνεστε πετυχημένος, κοιμάστε ήσυχος τα βράδια? Κοιτάξτε με, δεν είναι κακό. Ουσιαστικά απέφθινε το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Το πλάνο εκείνη τη στιγμή, να σας θυμίσουμε, πως ανοίγει και η κάμερα δείχνει τον Πρωθυπουργό να πιάνει το μικρόφωνο και να απαντά. Έχετε ίση, έχετε αμετροέπεια, τώρα το έχετε ρίξει και στο ψυχογράφημα, ήταν τα ακριβή λόγια που, μάλλον η ακριβή απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Κοιτάω από την άλλη πλευρά για να μην γελάσω.
Και αμέσως οι υπόλοιποι ξέσπασαν σε γέλια μέσα στην αίθουσα. Και έχουμε μάλιστα και ένα σχετικό απόσπασμα από τη Βουλή. Και πριν από αυτό να κάνουμε να πούμε μέχρι να έχουμε και το βίντεο να δούμε, δεν είστε για γέλια αλλά για κλάματα, γιατί ο λαός υποφέρει, του ανταπάντησε ο Αλέξης Τσίπρας για να συνεχίσει. Χειροκροτήστε. Δεν σας θυμά που έχετε να εμφανιστείτε ένα χρόνο στη Βουλή και λέτε δεν σας κοιτώ για να μην γελώ. Αυτή ήταν τα λόγια που ακούστηκαν στην αναπαράθεση που είχε ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Σαμαρά. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα και επιστρέφουμε. Αισθάνεστε πετυχημένος, ήσυχος? Αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι. Κοιτάξτε με, δεν είναι κακό. Αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι, κοιμάστε ήσυχος τα βράδια, κύριε Πρωθυπουργέ? Με την ίση και την αμετροέπεια έχετε ίση, έχετε αμετροέπεια και τώρα το ρίξατε στο ψυχογραφικό. Κοιτάω από εκεί για να μην γελάω. Μπράβο, χειροκροτήστε. Χειροκροτήστε. Αλλά δεν είστε για γέλια, για κλάματα είστε. Και δεν είστε για γέλια, διότι ο λαός υποφέρει. Υποφέρει, κύριε συνάδελφε, ο λαός. Υποφέρει ο λαός από την πολιτική. Λοιπόν, ακούσαμε την αντιπαράθεση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά. Όπως είπαμε από την αρχή, όπως φαντάζομαι όλοι ξέρετε, εμείς απλά το ξαναλέμε να το ακούσετε κι εσείς, καταψηφίστηκε η πρόταση. Να πούμε πως καταψηφίστηκε με 153 όχι, 124 ναι, ενώ 17 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να το ξαναδούμε λίγο αυτό με την καταψήφιση της πρότασης δυσπιστίας. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός δήλωσε εξερχόμενος στο Κοινοβουλίο. Η κυβέρνηση βγήκε ενισχυμένη από την τριήμερη πολιτική αναμέτρηση με την αξιωματική αντιπολίτευση και οι εκλογές θα γίνουν το 2016. Ο Πρωθυπουργός εμφανώς ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην πρόταση δυσπιστίας που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα μέσα στην αίθουσα, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, του είπε: «Για να γλιτώσεις από την πρόταση μομφής του Λαφαζάνη, υπέβαλες πρόταση μομφής στο Σαμαρά». Συμπληρώνοντας αμέσως μετά: «Εκεί φτάσατε και θα ψηφίζετε τα ίδια μαζί με την Χρυσή Αυγή», ενώ δεν παρέλεψε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη τη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ έξω από τη Βουλή με ειρωνική μάλιστα διάθεση. «Σας ενόχλησε η μεγαλειώδη σας συγκέντρωση στο Σύνταγμα», ρώτησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπό τα ενθουσιώδη μάλιστα χειροκροτήματα των βουλευτών του. Να πούμε πως η κυβέρνηση έλαβε τελικά την ψήφο εμπιστοσύνης των 153, όχι της πλειοψηφίας που συγκροτούν βέβαια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, εκτός από τη Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία διαφοροποιήθηκε, και τον Νικήτα Κακλαμάνη που ασθένησε. Με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που συγκέντρωσε 124 ψήφους, συντάχθηκαν εκτός από τους ανεξάρτητους Έλληνες, τη Χρυσή Αυγή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και οι ανεξάρτητοι βουλευτές, ο κύριος Βουδούρης, ο κύριος Μουτσινάς, ο κύριος Παραστατίδης, τον κύριο Μπόλαρη, τον κύριο Σταυρογιάννη, τον κύριο Κουράκο και τον κύριο Νικολόπουλο. Έτσι η διάταξη του ΝΕ ήταν 71 από το ΣΥΡΙΖΑ, 18 από τους ανεξάρτητους Έλληνες, 15 από τη Χρυσή Αυγή, 12 από το ΚΚΕ και 7 ανεξάρτητοι συν την κυρία Τζάκρη, η οποία μετά τη διαγραφή της από το ΠΑΣΟΚ, μέσω μιας επιστολής να θυμίσουμε που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής ο κύριος Βενιζέλος, που αναμένεται, όπως είπαμε κυρία Τζάκρη, να προσθεθεί στο δυναμικό των ανεξάρτητων βουλευτών. Να θυμίσουμε πως, όπως είπαμε, υπήρξαν και 17 παρών, τα οποία καταγράφηκαν από τη Δημάρ και 3 ανεξάρτητους βουλευτές, τον κύριο Λοβέρδο, τον κύριο Ειδώνη και τον κύριο Κασαπίδη. Μπορούμε να πούμε μάλιστα ότι οι απόντες ήταν οι 3 προφυλακισμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Χρήστος Παπάς και ο Γιάννης Λαγός, καθώς και η Νικήτας Κακλαμάνης, με επιστολή του στήριξε την κυβέρνηση όμως, Μανώλης Γλέζος, που λόγω χειρουργείου που έχει, και ο Μίμης Ανδρουλάκης.
Θα μπορούσαμε να δούμε και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Να δούμε το απόσπασμα για όσους από εσάς δεν το είδατε. Είπαμε μάλλον πως η κυρία Τζάκρη διεγράφει. Μετά τον ναι της κυρίας Θεοδώρα Τζάκρη στην πρόταση μορφής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τη βουλευτή Πέλλας. Ο πρόεδρος της Βουλής, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ανακοίνωσε ότι με επιστολή του ο κύριος Βενιζέλος έκανε γνωστό πως και η κυρία Τζάκρη τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Μετά τη διαγραφή της Τζάκρη, η δύναμη του ΠΑΣΟΚ αλλάζει από 27 σε 28 βουλευτές και η κυβερνητική πλειοψηφία μειώνεται από 155 σε 154. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, οι βουλευτές Πέλλας είχε εκφράσει τη διαφωνία της για τον νέο φόρο κινήτων, έτσι όπως υποβάλλεται επί της αρχής. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα και πάλι. Μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, ας περάσουμε να δούμε ένα απόσπασμα από τα αποτελέσματα, την ώρα που βγήκαν τα αποτελέσματα της χθεσινοβραδινής ψηφοφορίας και θα επιστρέψουμε, θα σχολιάσουμε, θα συζητήσουμε, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στα τηλέφωνα επικοινωνίας 211-55-5500, στο email της εκπομπής μας πρώτη-ανάρτηση-παπάκι-ζούγκλα.gr, αλλά μπορούν και μέσω των social media οι τηλεθεατές μας. Μέσω του Facebook, πρώτη ανάρτηση, αλλά και στο Twitter, το οποίο έχουμε φτιάξει, πρώτη ανάρτηση. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Ας περάσουμε όμως τώρα να δούμε τα αποτελέσματα της χθεσινοβραδινής ψηφοφορίας και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα της εξαχθής ονομαστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν συνολικά 294 βουλευτές. Υπέρ της πρότασης της πιστείας ψήφισαν 124 βουλευτές. Κατά της πρότασης της πιστείας ψήφισαν 153 βουλευτές. Παρόν ψήφισαν 17.
Συνεπώς η πρόταση δυσπιστίας των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης απορρίπτεται. Παρακαλώ το Σώμα να αξιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνητη επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίας. Το Σώμα παρήχε την αξιοδότηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνέδεση του Σώματος λύεται η συνεδρίαση για σήμερα Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 6 με αντικείμενο εργοσιών, κοινοβουλευτικός έλεγχος, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων. Ακούσαμε λοιπόν και τα αποτελέσματα της χθεσινοβραδινής ψηφοφορίας. Όπως είπαμε και πριν δούμε τα αποτελέσματα, με το ναι η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη στην πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ, την διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με μία επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μεϊμαράκη, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Έτσι, όπως είπαμε, διαγράφει η βουλευτής της Πέλλας. Μετά τη διαγραφή της, η δύναμη του ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι αλλάζει από 28 σε 27 βουλευτές και η κυβερνητική πλειοψηφία μειώνεται από 155 σε 154 βουλευτές. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η βουλευτής Πέλλας είχε εκφράσει τη διαφωνία της για τον ενιαίο φόρο κινήτων, έτσι όπως υποβάλλεται επί της αρχής. Ο κυβερνητικός εταίρος, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, λαλίστατος για ακόμη μια φορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πήρε τον λόγο και είπε: «Με ευχαριστή εικόνα του νευρικού ΣΥΡΙΖΑ, μόνοι σας κάνετε την πρόταση μομφής. Όποιος ξύνεται στην κλίτσα του τσοπάνι, αυτό παθαίνει». Αμέσως μάλιστα ξέσπασε εξίτατη αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο. Ζητώντας το λόγο για να απαντήσει στα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βενιζέλος μίλησε για συκοφαντία και τόνισε: «Περιμένω να έρθετε στη Βουλή να διεξαχθεί ανάμεσά μας και εμένα μια μονομαχία προσωπικού και πολιτικού ήθους». Υποστήριξε ακόμη ότι ο Αλέξης Τσίπρας επικαλέστηκε τα επιχειρήματα των οπαδών του Τζοχατζόπουλου. Η ακύρωση των αντισταθμιστικών ήταν η ακύρωση του δικτύου των παράνομων υποκλοπών, προσθέτοντας ότι υιοθετήσατε τα στελέχη του Τζοχατζόπουλου. Πάμε να δούμε ένα βίντεο, ένα απόσπασμα από το κομμάτι αυτό, γιατί είναι αρκετά τα κομμάτια που θα δούμε σήμερα. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Κατά παράβαση του κανονισμού δώσατε 5 λεπτά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, μίλησε 10, θα έπρεπε να του δώσετε 10 να μιλήσει 20. Γιατί όσο μιλάει δίνει πόντους δημοσκοπικούς στον ΣΥΡΙΖΑ και είναι πραγματικός χορηγός μας. Καταλαβαίνω όμως τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Να τον έχει αποκλειστικό συνεταίρο και να τον αντικαθιστά, να του παίρνει και τον χρόνο. Επί της ουσίας να τον υποκαθιστά. Επί της ουσίας εγώ στην πρόσκληση για μονομαχία ένα θα απαντήσω. Κύριε Βενιζέλε, δώσατε την ευκαιρία να σας αποκαλύψω για ποιο λόγο πήγα στο Τέξας. Για να μάθω πώς μονομαχούν στο Ελπάσο. Στη μονομαχία λοιπόν θα είμαι παρόν. Κύριε Τσίπρα, σας συγχαίρω γιατί έχετε προσφύγει στην αμερικανική βοήθεια προκειμένου να σας εκπαιδεύσουν οι Αμερικάνοι. Αυτό που βάλατε ως στόχο στο Τέξας είναι τρίπιο δολάριο. Νομίζω πως οι συγκεκριμένες φράσεις θα μείνουν στην ιστορία, θα τις συζητάνε για πολλά χρόνια. Ακόμα να θυμίσουμε ότι αποκάλυψε ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας, μάλλον αποκάλυψε για ποιο λόγο πήγε στο Τέξας, αφού ο κύριος Βενιζέλος τον κατηγόρησε, μάλλον τον προκάλεσε σε μονομαχία. Αλλά ο κύριος Βενιζέλος σηκώθηκε. Του απάντησε λοιπόν Κυριακή πως σας παραδίδουν μαθήματα, φαίνεται, οι Αμερικανοί, και όλο αυτό είναι ένα τρίπιο δολάριο. Είδαμε και τον Τσίπρα να απαντά. Άλλη μια αντιπαράθεση που έγινε εχθές το βράδυ. Από το Βήμα της Βουλής μίλησε όμως και ο Γιάννης Στουρνάρας, που ήρθε και όταν ήρθε μάλλον και η δική του ώρα να μιλήσει για τελικώς απαξίωση της οικονομικής πολιτικής,
της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση, αλλά και να τονίσει πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έλαβε υπόψη του πως βρεθήκαμε στην χειρότερη κρίση από το 1929 και σταθήκαμε στα πόδια μας. Ο κ. Στουρνάρας ουσιαστικά εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας από τις ΗΠΑ, έκανε λόγο για ανάγκη παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, ωστόσο ανέφερε ότι υπάρχουν κάποιοι μέσα στο κόμμα του που τον αμφισβητούν. Μήπως γι' αυτό έκανε την πρόταση μομφής ο ΣΥΡΙΖΑ, διερωτήθη ο Υπουργός Οικονομικών. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση θέτει ως βασικό της θέμα την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Σε αυτή τη συζήτηση, η αντιπολίτευση προσπάθησε να απαξιώσει την εθνική προσπάθεια των τελευταίων ετών. Η πραγματικότητα όμως δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Βρεθήκαμε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης από το 1929 και σταθήκαμε όρθιοι. Αν και πολλοί προεξόφλησαν το τέλος μας και την έξοδό μας από την Ευρωζώνη. Πολλοί μάλιστα επένδυσαν στην καταστροφή. Τους διαψεύσαμε. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αποφασιστικότητά μας και την ορθότητα των επιλογών μας, αλλά και στο νομοθετικό έργο αυτής της Βουλής. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι παρά τα σημαντικά λάθη που διαπράξαν κατά το παρελθόν, είχαμε προνοήσει κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης να κάνουμε δύο βασικές στρατηγικές επιλογές. Η πρώτη, το 1981, ήταν ότι γίναμε κομμάτι της μεγάλης και συνεχώς διευρυνόμενης ευρωπαϊκής οικογένειας. Η δεύτερη, το 2001, ήταν ότι γίναμε κομμάτι του πυρήνα της οικογένειας αυτής, που είναι η Ευρωζώνη. Χάρη σε αυτές τις δύο στρατηγικές επιλογές, η Ελλάδα εξασφάλισε, έστω και καθυστερημένα, τη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων της. Και στάθηκε εν τέλει όρθια, κυρίως χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού που έχουν απτά αποτελέσματα. Από τότε που ξεκίνησε η κρίση, η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια προσαρμογή στα λεγόμενα δίδυμα ελλείμματα. Αναφέρομαι στο πρωτογενές έλλειμμα του κράτους και στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρέχουσων συναλλαγών. Προς το τέλος της προηγούμενης δεκαετίας και τα δύο αυτά ελλείμματα ξεπερνούσαν το 10% του ΑΕΠ, χοντρικά 20 δισεκατομμύρια το καθένα, και συνέβαλαν καθοριστικά στο ξέσπασμα της κρίσης. Σήμερα έχουν πλήρως εξαλειφθεί. Επίσης, σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας έχουμε καλύψει σε όρους σχετικού κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος κυριολεκτικά όλη την απώλεια που είχαμε από τότε που μπήκαμε στο ευρώ μέχρι το 2009. Από το 2009 μέχρι σήμερα ο αντίστοιχος δείκτης ανταγωνιστικότητας έχει βελτιωθεί κατά 20%. Πέρυσι, τέτοιο καιρό, είχαμε έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών περίπου 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα έχουμε πλεόνασμα την αντίστοιχη περίοδο και στο τέλος του έτους περιμένουμε το ισοζύγιο να είναι περίπου μηδενικό, όπως και για το επόμενο έτος. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια αρνητικό πληθωρισμό και το χαμηλότερο στην Ευρωζώνη. Αυτό συμβάλλει τόσο στη βελτίωση του διαθεσίμου εισοδήματος των πολιτών αυτής της χώρας, όσο και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Στο δημοσιονομικό τομέα έχουμε ήδη καλύψει, σήμερα που μιλάμε, το 80% της απαιτούμενης προσπάθειας που ορίζεται σε όρους πρωτογενούς αποτελέσματος στο χρονικό ορίζοντα 2009-2016. Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κράτους, αυτό δηλαδή που ονομάζουμε γενική κυβέρνηση, έχει βελτιωθεί από το 2009 μέχρι σήμερα περισσότερο από 20 δισεκατομμύρια ευρώ, 10% του ΑΕΠ. Επίσης, ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι με βάση τις εκτιμήσεις για το τρέχον έτος, το κυκλικά διορθωμένο πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή το πρωτογενές πλεόνασμα υπολογισμένο σε επίπεδο προϊόντος πλήρους απασχόλησης, κυμαίνεται ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται μεταξύ 4% και 6% του ΑΕΠ. Η δε αντίστοιχη βελτίωση με τον ίδιο τρόπο από το 2009 μέχρι σήμερα ανέρχεται σε περίπου 19% του ΑΕΠ. Το μέγεθος αυτής της προσαρμογής από το 2009 μέχρι σήμερα είναι ιστορικά πρωτοφανές για χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στον κρατικό προϋπολογισμό, ήδη από φέτος, είναι μια θετική έκπληξη, δεδομένου ότι πολλοί θεωρούσαν ότι η Ελλάδα δεν θα επιτύχει αυτό το στόχο. Παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Γιάννη Στουρνάρα, του Υπουργού Οικονομικών. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στο πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και θα επιστρέψουμε.
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 294 βουλευτές, εκ των οποίων οι 153 έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Διαρροή από το στρατόπεδο της συμπολίτευσης ήταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία και διαγράφηκε επί τόπου από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Στον αντίποδα, 124 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρότασης Μομφής που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση. Παρόν ψήφισαν 17 βουλευτές. Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε κατά τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών με τον Αντώνη Σαμαρά να απαντά με καυστικό και δεικτικό τρόπο στις σκληρές επικρίσεις του Αλέξη Τσίπρα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, σημειώθηκε μικροένταση στην αίθουσα της ομιλίας Ολομέλειας, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήθελαν να απαντήσουν στα σχόλια του κυρίου Σαμαρά. Ωστόσο, δεν τους το επέτρεψε, λέγοντας ότι στην ιστορία της μεταπολίτευσης δεν έχει μιλήσει κάποιος μετά τον Πρωθυπουργό. Το δεύτερο κύμα διαθεσιμότητας θα τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που θα γίνουν σήμερα το απόγευμα ανάμεσα στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη και τους επικεφαλείς της Τρόικας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται βέβαιη η απομάκρυνση από το δημόσιο 2.000 υπαλλήλων, ενώ άλλες 11.000 απολύσεις εκκρεμούν για το 2014. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους εκπροσώπους των δανειστών παράταση 2 μηνών για το νέο κύμα διαθεσιμότητας των 15.000 εργαζομένων. Έπειτα, απαιτώς, θα βρεθούν οι χίλιες απομακρύνσεις προσωπικού από τις αμυντικές βιομηχανίες αλλά και το εκκρεμές θέμα των 6.000 συμβασιούχων που παραμένουν στο δημόσιο με προσωρινές δικαστικές διαταγές. Σήμερα ανοίγει από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η ηλεκτρονική εφαρμογή για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2014, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν μέχρι το τέλος του έτους. Παράλληλα, αναμένεται να είναι διαθέσιμη και η ενημέρωση για το φόρο πολυτελείας σε όσους φορολογουμένους διαθέτουν γιοταχή άνω των 1.929 κυβικών. Στόχος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι τα 2 ειδοποιητήρια να δοθούν ταυτοχρόνως στο κοινό. Ωστόσο, αν η ειδική εφαρμογή για τον φόρο πολυτελείας δεν είναι έτοιμη μέχρι τα τέλη της εβδομάδος, τότε θα δοθεί πρώτη σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για τα τέλη κυκλοφορίας. Δραματικά αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρότατο τυφώνα Χαϊγιάν που έπληξε τις Φιλιππίνες. Οι αρχές κάνουν πλέον λόγο για τουλάχιστον 10.000 νεκρούς και χαρακτηρίζουν τον τυφώνα ως τη τυφωνικότερη φυσική καταστροφή στην πρόσφατη ιστορία της χώρας. Ο τυφώνας μετά τις Φιλιππίνες έφτασε ευτυχώς αποδυναμωμένος σε τροπική καταιγίδα στο Βιετνάμ. Σπίτια κατεστραμμένα, ηλεκτρική. Πυλώνες στο έδαφος, αυτοκίνητα που έχουν ανατραπεί, δρόμοι γεμάτοι ερείπια και επιζώντες που αναζητούν απεγνωσμένα τροφή και βοήθεια είναι τραγική εικόνα των Φιλιππίνων. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, το Ιόνιο και την Πελοπόννησο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι πιο έντονα και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλημέρα σας. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου.
νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Καλή σας ημέρα. Επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθήσαμε μαζί το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Και ας πάμε να συνεχίσουμε τη ματιά που έχουμε ξεκινήσει και ρίχνουμε σε όλα τα θέματα της ημέρας. Και ας πάμε στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος για θέατρο κοινοβουλευτικής μορφής κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, συμπληρώνοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται μπλεγμένο σε ψέματα και συνιστώσεις, πέφτοντας συνεχώς σε αντιφάσεις αναφορικά με τις εξαγγελίες του για την οικονομία, τη μεταναστευτική πολιτική και τη φορολογία. Η χώρα σας αφήνει πίσω, η Ελλάδα θα βγει από το μνημόνιο και εσείς ακόμα θα τσακώνεστε για το πώς θα επαναδιαπραγματευτείτε, τόνισε, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει το καυστικό του σχόλιο πως από το σοβαρό στο γελίο η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο από το γελίο στο σοβαρό που η απόσταση είναι τεράστια. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε δύο φορές πως εκλογές θα γίνουν με την εξάντληση της τετραετίας και συγκεκριμένα το 2016, ενώ συμπλήρωσε ότι η πρόταση Μομφής συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να ελέγξει αντίρροπες στο εσωτερικό του κομματός του. Ο Αντώνης Σαμαράς εξήγησε πως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μεγάλο λάθος με την κατάθεση της πρότασης Μομφής λίγες εβδομάδες πριν την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, από τη στιγμή μάλιστα που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν πιστεύει ουσιαστικά ότι η πρόταση αυτή θα γίνει δεκτή. Η πρόταση Μομφής που καταθέσατε δεν είναι ούτε μισή σελίδα. Κάνετε την πρότασή σας εκ του ασφαλούς, γιατί ξέρετε ότι δεν θα περάσει, είπε ο κύριος Σαμαράς, προσθέτοντας ότι σας τελείωσε η πολιτική και η επανάσταση. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η πλειοψηφία του λαού στέκεται στο πλευρό της κυβέρνησης και επικροτεί τις ενέργειές της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κλείσιμο της ΕΡΤ. Δημόσια τηλεόραση υπάρχει και θα επιστρέψει στο ραδιομέγαρο, ξεκαθάρισε. Αναφορικά με το μνημόνιο και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στα μέτρα λιτότητας, είπε ότι το κόμμα του ήταν αντίθετο στο μνημόνιο, ωστόσο ψήφισε ό,τι θεωρούσε πως ήταν σωστό για την εξυγίανση της οικονομίας, όπως ήταν οι περικοπές στις σπατάλες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε εντολή στους οπαδούς του να συγκεντρωθούν στην πλατεία Συντάγματος την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη το κολοσιαίο έργο της διαπραγμάτευσης. Το πεζοδρόμιο του ΣΥΡΙΖΑ θα φοβερίσει το κοινοβούλιο, στρέφοντας τα βέλη του προσωπικά προς τον κύριο Σαμαρά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό πως έχει απαξιώσει τη Βουλή και τον κάλεσε να τοποθετηθεί για την επιτροπή που συνέστησε η Ευρωβουλή για να εξετάσει το έργο της Τρόικα. Να πούμε ότι επιπλέον ο Αντώνης Σαμαράς δεν δίστασε να σηκώσει το γάντι που του πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με το ζήτημα του Wi-Fi, υπογραμμίζοντας πως πράγματι το Wi-Fi δεν τρώγεται. Ωστόσο, η ευρωζυνικότητα αυξάνει σύμφωνα με μελέτες το ΑΕΠ της χώρας όσο μεγαλύτερη είναι η πρόσβαση των επιχειρήσεων και των πολιτών σε αυτήν. Η κυβέρνηση ή θα συνεργαστεί με την έρευνα για την αποτυχία του προγράμματος ή θα συνεχίσει την ιστορία για success story, συνέχισε ο κύριος Τσίπρας. Απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα, ο κύριος Τσίπρας ζήτησε από τον κύριο Σαμαρά να τον κοιτάξει. Ο κύριος Σαμαράς του απάντησε πως δεν τον κοιτά για να μην γελάσει. Και ο κύριος Τσίπρας απάντησε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πως δεν είστε για γέλια αλλά για κλάματα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως οι διαβεβαιώσεις ότι δεν θα λάβετε νέα μέτρα είναι ψεύτικες και επισήμανε ότι πέρα από το καλό παραμύθι του success story υπάρχει το ερώτημα το ποιος θα δώσει ψωμί στους πεινασμένους και στέγη στους άστεγους. Στο σημείο αυτό να περάσουμε να δούμε το απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και επιστρέφουμε.
Ξεκινήσατε, κύριε Τσίπρα, απόψε την πρόταση μορφής για να μας ρίξετε και ζητήσατε στο τέλος να παραιτηθούμε μόνοι μας. Κύριε Τσίπρα, τη χάρη αυτή δεν θα σας την κάνουμε. Εκλογές θα γίνουν το 2016, κύριε Τσίπρα. Με την πρόταση μορφής, εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε να ανατρέψετε την κυβέρνηση. Όμως ας θυμηθούμε. Λίγους μήνες πριν, μπροστά στο κτίριο της ΕΡΤ, όταν άρχισε η κατάληψη, εσείς τότε διακηρύσατε. Αυτή η κυβέρνηση της βαρβαρότητας, ανάλογα με αυτά που μας είπατε και απόψε, δεν θα πέσει, είπατε, στους διαδρόμους της Βουλής, θα πέσει στους δρόμους, μέσα από τους λαϊκούς μας αγώνες. Το Σεπτέμβριο επιδιώξατε λαϊκή εξέγερση. Προαναγγείλατε και πάλι στη Θεσσαλονίκη ότι η κυβέρνηση θα πέσει από το λαό, από το πεζοδρόμιο. Όμως ο λαός δεν σας έκανε τη χάρη. Γι' αυτό και ύστερα απευθυνθήκατε, κύριε Τσίπρα, στα σχολεία και καλέσατε τους εκπαιδευτικούς να ρίξουν την κυβέρνηση. Ούτε αυτό σας βγήκε. Και φτάσατε στο κατάντημα να καλέσετε τους μαθητές να ρίξουν την κυβέρνηση, κάνοντας μάλιστα στον αγιασμό το φετινό έκκληση και στα παιδιά του Δημοτικού. Ούτε και αυτή η έκκληση σας βρήκε ανταπόκριση. Και έτσι τι κάνατε, εγκαταλείψατε τους δρόμους και επιστρέψατε στους διαδρόμους της Βουλής και καταθέσατε πρόταση μορφής. Την καταθέσατε, αλλά φαίνεται ότι δεν την πιστεύετε ο ίδιος. Θέατρο παίζετε. Και γιατί δεν την πιστεύετε? Δεν την πιστεύετε πρώτον γιατί αν την πιστεύατε ειλικρινά, δεν θα κάνατε πρόταση μορφής σε ένα θέμα που το ίδιο το κόμμα σας βρίσκεται σε ασθενέστατη θέση. Γιατί την έρτε εσείς ο ίδιος, την έχετε πολλές φορές και όχι μία, καταγγείλει στο παρελθόν ως πλήρως απαξιωμένη. Δικιά σας είναι η κουβέντα. Άλλο αν μετά χαλάσατε τον κόσμο που εμείς κλείσαμε την πλήρως απαξιωμένη ΕΡΤ. Δημόσια τηλεόραση ήδη υπάρχει και θα μετακομίσει, κύριε Τσίπρα, εκεί που είναι η θέση της, στο ραδιομέγαρο που το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός με το υστέρημά του και που το είχαν καταλάβει επί 5 μήνες μερικές δεκάδες συνδικαλιστές. Η δικαιοσύνη έχει προπολού αποφασίσει για την νομιμότητα της απόφασής μας τον περασμένο Ιούνιο. Η ίδια η Βουλή έχει νομοθετήσει τη νέα δημόσια τηλεόραση και το μεταβατικό σχέδιο. Και ο λαός εκφράζει σε κάθε του ευκαιρία την απέχθειά του σε καταλήψεις κτηρίων που γίνονται νησίδες ανομίας και επικροτεί την κυβέρνηση όταν καθαρίζει αυτή την κοινωνική γάγκρανα. Και από όλα τα θέματα που θα μπορούσε να επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσει την πρόταση μορφής, διαλέγει εκείνος το οποίο είναι ο πλέον απομονωμένος, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στην κοινωνία. Η οποία μας επέκρινε, αν θέλετε, όχι γιατί αποκαταστήσαμε την νομιμότητα στο ραδιομέγαρο, αλλά γιατί αργήσαμε 5 μήνες να το κάνουμε. Και ακόμα σήμερα καταθέτεται μορφή για το έλασον, για τις συνέπειες της απόφασης του περασμένου Ιουνίου, δηλαδή την ανάγκη να απελευθερωθεί το ραδιομέγαρο. Και δεν καταθέσατε μορφή τον Ιούνιο για το μείζον όταν κλείσαμε την αμαρτωλή ΕΡΤ. Προφανώς δεν εννοείται τίποτα από αυτά. Γι' αυτό και η πρόταση μορφής που καταθέσατε, αν είναι ποτέ δυνατόν, δεν είναι ούτε μισή σελίδα. Εκτός όμως από θέατρο, ο κύριος Τσίπρας παίζει και επικίνδυνα παιχνίδια τη στιγμή που επιλέγει για την πρόταση μορφής. Τη στιγμή που η κυβέρνηση βρίσκεται σε κρίσιμη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, αλλά και τη στιγμή που για πρώτη φορά η κυβέρνηση βρίσκεται σε θέση ισχυρή. Γιατί έχει πετύχει μετά από τόσα χρόνια, μέσα από τις θυσίες του ελληνικού λαού, τους στόχους που είχε βάλει και που σε πολλές περιπτώσεις έχει μάλιστα ξεπεράσει. Τι μήνυμα λοιπόν στέλνετε μέσα στη χώρα? Ότι την ώρα που για πρώτη φορά δεν διαπραγματευόμαστε με την πλάτη στον τοίχο, ζητάτε να πέσει η κυβέρνηση. Δηλαδή να αποδυναμωθεί ξανά η Ελλάδα μπροστά στους δανειστές της. Το πιστεύετε αυτό? Δεν το ξέρω. Το θέλετε? Δεν το ξέρω. Εκ του ασφαλούς κάνετε την πρότασή σας. Γνωρίζετε ότι θα περάσει. Παρ' όλα αυτά διακινδυνεύετε να κάνετε κακό για ένα λόγο ακόμα. Γιατί σε λιγότερα από 50 μέρες αρχίζει η Εθνική Προεδρία στην Ευρώπη. Για σκεφτείτε το και για να ρωτηθείτε.
Τι μήνυμα στέλνετε με αυτό που κάνετε απόψε προς τα έξω? Ότι τη στιγμή που η Ελλάδα ανακτά την αξιοπιστία της και όλος ο κόσμος αρχίζει να διαβλέπει την ανάκαμψη που πλησιάζει και όχι πλέον την έξοδο από το ευρώ, τη στιγμή που όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει πια την Ελλάδα ως παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή μας, όχι ως πηγή αστάθειας για την Ευρώπη που εθερεί το πριν, τη στιγμή αυτή ζητάτε εσείς να πέσει η κυβέρνηση. Να ξαναβυθιστεί η χώρα στο χάος. Το επιθυμείτε αυτό? Πραγματικά δεν ξέρω. Ως Πρωθυπουργός εύχομαι να μην το επιθυμείτε. Αλλά σίγουρα παίζετε θέατρο. Και δεν μιλάω βέβαια για τα επεισόδια αυτά τα αστεία που έστησαν ως θεατρική παράσταση χθες πριν από τα δελτία των 8 για να φτιάξετε ένταση από το τίποτα και για να καλύψετε την κάφα της πρώτας μορφής την οποία να αμφισβητούν ή διακομωδούν ακόμα και δικοί σας. Άλλωστε αυτή η θεατρική παράσταση απέτυχε, γιατί δεν ήταν καν θέατρο. Ήταν Καραγκιός Μπερντές, κύριε Τσίπρα. Και τίθεται βέβαια το ερώτημα. Γιατί υποχρεούται ο κύριος Τσίπρας να παίζει θέατρο? Γιατί απλούστατα σας τελείωσε η πολιτική. Δεν έχετε εναλλακτικές λύσεις να προτείνετε. Σας τελείωσε και η επανάσταση. Δεν βρίσκουν ανταπόκριση σε κλήσεις σας για ανατροπή της κυβέρνησης στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Δεν τη βρίσκετε την ανταπόκριση από τον Κουσμάκη. Τι άλλο σας μένει? Να παίξετε θέατρο κοινοβουλευτικής παρέμβασης με μια πρόταση μομφής που ξέρετε ότι πρόκειται να περάσει. Διαλέξατε όμως τη χειρότερη στιγμή. Τη στιγμή της πιο κρίσιμης διαπραγμάτευσης. Προηγουμένως αναγκάστηκα να φύγω, να πάω στο γραφείο μου για αυτό το λόγο. Και είμαι επί 7 μέρες την εβδομάδα για αυτό το λόγο στο γραφείο. 24 ώρες. Για αυτή τη διαπραγμάτευση. Και προχωράτε αμέσως στο επόμενο λάθος. Καλείτε τους οπαδούς σας έξω από τη Βουλή. Δεν έχει σημασία που ακόμα μια φορά ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε. Σημασία έχει ότι ζητάτε από τον κόσμο σας να εκβιάσει τους βουλευτές την ώρα της ψηφοφορίας. Αλήθεια το πιστεύετε, κύριε Τσίπρα? Θα μας φοβήσετε? Το πεζοδρόμιο του ΣΥΡΙΖΑ θα εκφοβήσει το κοινοβούλιο, κύριε Τσίπρα? Έχετε την εντύπωση ότι θα υποκύψουμε στις ακραίες συμπεριφορές σας? Αλλά επιδιώκετε πίσω από τις κουίντες, τις μυστικές που εμείς δεν βλέπουμε. Επιδιώκετε και κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό για σας τον ίδιο, με αυτή την παράσταση που στήσατε. Να κατευνάσετε το ίδιο σας το κόμμα. Τους ευνηδίασε η αποφασιστικότητα της κυβέρνησής μας να χτυπήσει την εγκληματική δραστηριότητα των νεοναζί. Τους κόστισε και η κριτική που σας κάνουμε για τις δικές σας ακραίες συμπεριφορές. Και σας κόστισε ότι αναγκάζεστε και απολογίστε κάθε μέρα γιατί ήδη δεν είστε το άκρο και γιατί δεν υποθάλπτετε ακρότητες. Το προσπαθείτε, αλλά σας κοστίζει πολύ. Γιατί ήσασταν αλλιώς μαθημένοι. Ήσταν μαθημένοι επί πολλά χρόνια, χωρίς πολιτικό κόστος, να υπερασπίζεστε κάθε ακραίο και κάθε ακρότητα. Να φωνάζετε για κάθε κατηλημένο κτίριο, για κάθε βίλα Αμαλία που καθαρίζει πια ευτυχώς η αστυνομία και ο Δένδιας. Και ο ελληνικός λαός χειροκροτεί που καθαρίζει η αστυνομία και ο Δένδιας. Υποθάλπετε καταλήψεις ακόμα και μέσα στα πανεπιστήμια και να τα υπερασπίζεστε μόνο όταν αυτά είναι κλειστά. Ευτυχώς τα πανεπιστήμια τα ανοίγουμε παρά τις προσευχές που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μην ανοίξουν. Και τώρα υπερασπίζεστε ακόμα μια ακρότητα αδιανόητη για οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα να παραμείνει κατηλημένο το κεντρικό ραδιομέγαρο της χώρας από παράνομους που κάνουν πειρατική εκπομπή με μέσα και με υλικά του δημοσίου. Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κρυφτεί, αλλά οι παλιές συνήθειες του δεν τα αφήνουν. Και πάνω στη στενοχώρια τους ήρθε και η δήλωσή σας από το Τέξας. Και προκάλεσε η δήλωση αυτή τεράστιο σόκο σε εμάς, στο εσωτερικό σας. Τι τους είπατε? Για να είμαστε δίκαιοι, το σωστό τους είπατε. Μια έξοδος από το ευρώ δεν θα ωφελήσει κανέναν.
Αντιθέτως, θα πυροδοτήσει σοβαρά νέα προβλήματα, διαχείριση ενός ασταθούς νέου νομίσματος, σωστό, φαινόμενα bank run, σωστό, πληθωρισμό, σωστό, φυγή κεφαλαίων και ανθρώπων, σωστό. Για το λόγο αυτό και μόνο η Ελλάδα, είπατε, δεν θα έπρεπε και δεν θα το κάνει να εξέλθει από την Ευρωζώνη. Πώς είπατε, το ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς σας λέγαμε και εμείς. 1,5 χρόνο. Και τι με λέγατε, κύριε Τσίπρα, κινδυνολόγο, μαρκελιστή, ό,τι άλλο μπορείτε να βρείτε, μου τα έχετε πει. Και ορθά σας παρατήρησε ο πρώην μέντορας σας, τον θυμάστε, ο κύριος Αλαβάνος, ότι αυτούς ακριβώς τους κινδύνους που τώρα αναγνωρίζετε, κύριε Τσίπρα, τους επικαλείται την αρχή η κυβέρνηση. Και αυτούς ακριβώς τους κινδύνους πολύ μεγαλύτερης καταστροφής αποτρέψαμε, λέω εγώ. Αυτά όλα που περιγράφετε σήμερα, αυτά τα λέτε από το Τέξας, εμείς τα εμποδίσαμε να συμβούν στην Ελλάδα, παρά τον πόλεμο που δεχτήκαμε από εσάς. Αλλά σας είπε και κάτι άλλο ο κύριος Αλαβάνος, ότι δεν συμβιβάζεται η έξοδος από το μνημόνιο με την παραμονή στο ευρώ. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό? Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από το Βήμα της Βουλής. Και να πάμε σε έναν άλλον πρόεδρο, στον πρόεδρο των ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον Πάνο Καμένο, ο οποίος, όπως δήλωσε από το Βήμα, ο λαός βλέπει ότι η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι αδιέξοδη. Τονίζοντας ότι αυτήν την κυβέρνηση τη στήριξε μια πλειοψηφία που προέκυψε από ψεύτικες υποσχέσεις. Αυτή η πλειοψηφία δημιουργήθηκε με ψεύτικες υποσχέσεις. Οι δύο υπεύθυνοι, οι Αντώνης Σαμαράς και Ελευθέριος Βενιζέλος, αποτελούν και προσωπικό πρόβλημα. Δεσμεύτηκαν με προσωπικές επιστολές ότι θα εφαρμόσουν τα μνημόνια και θα πάρουν όλα τα μέτρα που θα τους ζητηθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάνος Καμένος. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει εντελώς, επισήμανε ο πρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Το λάδι της έχει τελειώσει, πρόσθεσε. Ενώ με ψήφο εμπιστοσύνης καλείστε να δώσετε στους διεθνείς τραπεζίτες. Θα τους δώσετε το δικαίωμα να σας πάρουν τα σπίτια, διερωτήθηκε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι και με λιγότερο από 151 βουλευτές η κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί. Εκτίμησε ότι πιθανώς να βρούμε και άλλα σενάρια από σήμερα το βράδυ, παραδείγματος χάρη για αλλαγή του Πρωθυπουργού. Χωρίς όμως να αλλάζει μνημονιακή πολιτική, δεν πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, αλλά για ψήφο εμπιστοσύνης στους δανειστές και στους τραπεζίτες, τόνισε. Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων έδωσε έμφαση στο περιεχόμενο της ψήφου εμπιστοσύνης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι σήμερα το ελληνικό κοινοβούλιο καλείται να απαντήσει αν θα επικυρώσει την απόφαση των συγκυβερνώντων να συγκαλύπτουν ο ένας τον άλλον, είτε σε υποθέσεις με τα εξοπλιστικά, είτε σε σχέση με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για μία και μόνη εξεταστική που θα αφορά το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο. Και σε αυτό το σημείο ας περάσουμε να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του και θα επιστρέψουμε να δούμε και τις άλλες δηλώσεις που έκαναν οι αρχηγοί των κομμάτων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα την πρόταση δυσπιστίας για την κυβέρνηση, μια πρόταση δυσπιστίας που οι ανεξάρτητοι Έλληνες είχαμε ζητήσει να συζητηθεί από το Μάρτιο του 2013 και από τον Ιούνιο του 2013. Την πρώτη φορά με αφορμή την εφαρμογή των μνημονίων και την είσοδο στο μηχανισμό στήριξης της Κύπρου με τη διάλυση της κυπριακής οικονομίας με ευθύνη του Υπουργού των Οικονομικών του κ. Στουρνάρα. Την ίδια εποχή που ο Υπουργός Οικονομικών ο κ. Στουρνάρας, και εδώ ετίθεται ένα τεράστιο θέμα για τους βουλευτές ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας, έκανε δημόσιες δηλώσεις εντός του Κοινοβουλίου λέγοντας ότι στηρίζει την άποψη του κυρίου Γεωργίου της Στατιστικής Υπηρεσίας περί αλλοιώσεως των στοιχείων από την κυβέρνηση Καραμαλή. Δυστυχώς οι 18 βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων δεν είχαμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να συζητηθεί η πρόταση της πιστείας. Το αποτέλεσμα είναι η Κύπρος ουσιαστικά να έχει πέσει στα χέρια των δανειστών με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης αυτής για την οποία σήμερα συζητούμε. Σήμερα θα ψηφίσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Έλληνες βουλευτές, ορκισμένοι στο Σύνταγμα, εάν θα δώσουμε ψήφο δυσπιστίας ή ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση αυτή.
με την θέση την οποία βεβαίως πήρε το κόμμα της Δημάρ, ουσιαστικά με τη θέση παρών, η ψήφος της πιστείας δεν μπορεί να συγκεντρώσει από ό,τι μέχρι τώρα φαίνεται τους 151 βουλευτές ώστε να οδηγηθούμε σε εκλογές. Όμως το αποτέλεσμα της σημερινής βραδιάς έχει να κάνει και με το κατά πόσο συνεχίζει να υπάρχει η αρχή της δεδηλωμένης για την κυβέρνηση. Κατά πόσο δηλαδή 151 βουλευτές σήμερα θα ψηφίσουν και θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτήν την κυβέρνηση. Η απώλεια της δεδηλωμένης. Δηλαδή η μη ύπαρξη 151 θετικών ψήφων και αυτή πρέπει να οδηγήσει σε εκλογές. Όπως το Σύνταγμα ορίζει. Καλούμεθα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να αποφασίσουμε να δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στις κατασχέσεις της πρώτης κατοικίας. Καλείστε να αποφασίσετε για λογαριασμό των Ελλήνων πολιτών που σας στείλαν εδώ σε αυτήν την αίθουσα και μας στείλαν σε αυτήν την αίθουσα κατά πόσο θα επιτρέψουμε στην πολιτική που επιβάλλει η Τρόικα και την πολιτική που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση να προχωρήσουν από την 1η-1η-2014 στη δίμευση της περιουσίας των Ελλήνων, της ιδιωτικής περιουσίας. Καλείστε να αποφασίσετε κατά πόσο θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης στην περαιτέρω μείωση των μισθών και των συντάξεων. Σήμερα με εγκύκλιο του ΓΕΣ, και εδώ είναι ο κύριος Υπουργός και θα απαντήσει αργότερα, βλέπουμε ότι οι απόστρατοι του στρατού ξηράς θα έχουν λιγότερα εισοδήματα από τον επόμενο μήνα λόγω της μείωσης του μερίσματος που αποφασίστηκε και αυτό θα επιφέρει ένα περαιτέρω πλήγμα στους αποστράτους που έχουν πλέον φτάσει κάτω από το όριο της φτώχειας. Σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την ψήφο εμπιστοσύνης ή την ψήφο της πιστείας, πρέπει να αποφασίσουμε εάν θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, η οποία αποδεδειγμένα πλέον οδηγεί στην ύφεση, οδηγεί στην ανεργία, οδηγεί στην πτωχοποίηση του ελληνικού λαού, ή εάν θα προχωρήσουμε ώστε το συνταγματικό δικαίωμα του Έλληνα πολίτη να επιλέξει μια νέα κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία θα αρνηθεί να εκτελεί εντολές της Τρόικας. Θα επαναφέρει την εθνική κυριαρχία της χώρας. Θα διαγράψει το απεχθές και το επονίδη στο χρέος. Μια κυβέρνηση η οποία θα καταγγείλει τα αντισυνταγματικά άκυρα μνημόνια και δανειακές συμβάσεις. Η ανεξάρτητη Έλληνες καταθέσαμε ολόκληρη την κυβερνητική μας πρόταση. Διότι πιστεύουμε ότι μπορεί ο ελληνικός λαός, σοφότερος όλων, να αποφασίσει για μια πλειοψηφία που θα πάρει στα χέρια της τη διακυβέρνηση του τόπου. Γιατί δεν είναι η μόνη λύση τα δύο κόμματα που καταραίουν και στηρίζονται ουσιαστικά στη συγκάλυψη ο ένας του άλλου. Σήμερα η ψήφος εμπιστοσύνης, η ψήφος της πιστείας έχει να κάνει ακόμα με το εάν θα επικυρώσει η Βουλή των Ελλήνων την απόφαση των συγκυβερνώντων να καλύπτει ο ένας τον άλλον σε ποινικές υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν είτε με τα εξοπλιστικά είτε με αυτό το οποίο είχε δεσμευθεί ο σημερινός Πρωθυπουργός πριν από τις εκλογές, δηλαδή τη μία και μόνη εξεταστική για το πώς θα ζάμε στο μνημόνιο και την απόδοση των ευθυνών. Ερωτώνται σήμερα οι Έλληνες βουλευτές εάν θα αποφασίσουν να αλλάξουν αυτή την κυβέρνηση η οποία ακόμα και με ηλεκτρονική αλληλογραφία των υπουργών της δέχεται ότι θα πρέπει συνταγματικές επιταγές να μην ληφθούν υπόψη και να εκτελεστούν εντολές της Τρόικας που παραβαίνουν το Σύνταγμα και το καταστατικό χάρτη της χώρας. Η κυβέρνηση αυτή κατά τη δική μας άποψη έχει αποτύχει παντελώς στο έργο της. Όλες οι εξαγγελίες οι οποίες έχουν γίνει και θα αποδείξουμε τις επόμενες, στις επόμενα λεπτά, έχουν ουσιαστικά πέσει έξω. Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να βλέπει ότι η πολιτική αυτή οδηγεί στο πλήρες αδιέξοδο και την ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται εξεταστική επιτροπή για το πώς αυτή η πολιτική που επιβλήθη στην Ελλάδα απέτυχε και ποιοι φέρουν ευθύνες, εδώ καλείστε και καλούμεθα να αποφασίσουμε εάν αυτή τη λάθος πολιτική θα τη συνεχίσουμε και την ακολουθήσουμε με αποτέλεσμα περισσότερους ανέργους,
Περισσότερα λουκέτα, μεγαλύτερη φτωχοποίηση και παράδοση της ιδιωτικής και της δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Ακούσαμε και αρκετές από τις δηλώσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Βενιζέλου. Ακούσαμε τις προτάσεις από τον κύριο Καμένο, από τις δηλώσεις που έκανε από το Βήμα της Βουλής. Και να πάμε στην οξία αντιπαράθεση που, όπως είπαμε, είχαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βενιζέλος, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Βενιζέλος κάλεσε σε μονομαχία τον κύριο Τσίπρα με αφορμή το σκάνδαλο των υποβρυχίων. Ζητώντας το λόγο για να απαντήσει στα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βενιζέλος μίλησε για συκοφαντία και τόνισε: «Περιμένω να έρθετε στη Βουλή να διεξαχθεί ανάμεσά μας, ανάμεσα σε εσάς και εμένα, μια μονομαχία προσωπικού και πολιτικού ήθους». Υποστήριξε ακόμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας επικαλέστηκε τα επιχειρήματα των οπαδών του Τσοχαντζόπουλου. Η ακύρωση των αντισταθμιστικών ήταν η ακύρωση του δικτύου των παράνομων υποκλοπών, προσθέτοντας ότι υιοθετήσατε τα στελέχη του κύριου Τσοχαντζόπουλου. Χτυπάτε εμένα, αλλά έχετε στενό πολιτικό φλερτ με την Λούκα Κατσέλη, που ήταν και αρμόδια, υποστήριξε ο κύριος Βενιζέλος, και πρόσθεσε: «Στηρίζετε συγκεκριμένα επώνυμα συμφέροντα που θέλουν τη διάλυση του Σκαραμάγκα». Αυτά είναι σκηνές από το έργο που θα δούμε προσεχώς. Βγήκατε πολύ νωρίς στην πιάτσα. Όσο μιλά ο Βενιζέλος, δίνει πόντους δημοσκοπικούς στον ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι χορηγός μας», του απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι σε δύσκολη θέση, διότι έχει συνέτερο τον Βενιζέλο, ο οποίος τώρα τον υποκαθιστά. Για τη μονομαχία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε: «Μου δώσατε την ευκαιρία για να σας αποκαλύψω αυτή τη φράση που, όπως είπαμε, θα συζητηθεί αρκετά. Να σας αποκαλύψω για ποιο λόγο πήγα στο Τέξας. Για να μάθω να μονομαχώ στο Ελ Πάσο». Ο κύριος Βενιζέλος απάντησε λέγοντας ότι πήγατε για αμερικανική βοήθεια προκειμένου να σας εκπαιδεύσουν οι Αμερικανοί. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε τα αποσπάσματα από τις συνομιλίες αυτές και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αναλάβει σήμερα, εν ώψη της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα οργανωτική πρωτοβουλία. Είχε συνδέσει τα μικρόφωνα της αίθουσας της Βουλής με μεγάφωνα στην πλατεία Συντάγματος, στο χώρο της συγκέντρωσης. Μόνο που όταν άρχισε να μιλάει ο κύριος Τσίπρας και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έως το τέλος, απεδείχθη ότι δεν υπήρχε ούτε κοινό στην πλατεία, ούτε ομιλία. Γιατί δεν υπήρχε πραγματικό περιεχόμενο σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Επανέλαβε το εξής καταπληκτικό επιχείρημα: «Η πρόταση Μομφής κατά πάσα πιθανότητα θα απορριφθεί, αλλά η κυβέρνηση θα πέσει. Γιατί διαφορετικά δεν μπορώ να εξηγήσω στους βουλευτές μου, στο κοινό μου, στον ελληνικό λαό, γιατί έκανα αυτή την πρόταση Μομφής». Βεβαίως. Εμφανίστηκε επίσης ο κύριος Τσίπρας αγανακτισμένος, πεισμωμένος μπροστά στο ενδεχόμενο η κυβέρνηση να μην αποδεχθεί νέα δημοσιονομικά μέτρα, περικοπές μισθούς, μισθών και συντάξεων, επιβαρύνσεις του ελληνικού λαού. Βεβαίως, είναι σε απόγνωση και αδιέξοδο, επειδή η κυβέρνηση εκτέθησαν ζητήματα τα οποία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι πρέπει να απαντήσει. Διότι... Καθίστε, κύριε. Κύριε Λαβαζάνη, παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, μετά έθεσε νέα ζητήματα ο κύριος Τσίπρας, τα οποία τον αφορούν. Λοιπόν, έχει το δικαίωμα να απαντήσει. Καθίστε. Έχει και δικαίωμα αξιολογία. Ασκώ τα δικαιώματα που πρέπει ο κανονισμός. Λοιπόν, μεγάλο πείσμα, απόγνωση, γιατί σου λέει τι θα απογίνει η πολιτική μου εάν η κυβέρνηση δεν λάβει πράγματι νέα μέτρα και δεν προκληθεί η κοινωνική αντίδραση που περιμένω. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μας είπε για μια ακόμη φορά ότι επενδύει στην καταστροφή της χώρας, στην αποτυχία της εθνικής πολιτικής, στην κατάρρευση της οικονομίας, στο να εξανεμιστούν οι δραματικές θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτό είναι βαριά προσβολή στον ελληνικό λαό. Θέλετε, ο ελληνικός λαός
να αναδείξει μια κυβέρνηση η οποία θα ακυρώσει το μνημόνιο. Μα εμείς θέλουμε το ταχύτερο δυνατό να βγούμε από το μνημόνιο, να έχει πάψει να ισχύει το μνημόνιο. Τι θα απογίνεται, κύριε Τσίπρα, χωρίς μνημόνιο? Εμείς θέλουμε να βγούμε από το μνημόνιο και εσείς οικοδομείτε την πολιτική σας ύπαρξη στο μνημόνιο. Και έρχεστε εδώ και λέτε. Έχει 5 λεπτά ο κύριος Δανζέλος. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας, άμα χρειαστεί, να κάνει την παρέμβασή του. Αφήστε να ολοκληρώσει. Εμένα με ευχαριστεί αυτή η εικόνα του νευρικού ΣΥΡΙΖΑ. Με ευχαριστεί. Είναι μια ενδιαφέρουσα απόδειξη και αποτύπωση τη στρατηγική κρίση στην οποία έχετε περιέλθει. Αλλά μόνοι σας κάνατε την πρόταση Μομφής. Ας προσέχατε. Όποιος ξύνεται στη γλίτα του Τσομπάνη παθαίνει αυτά. Τώρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ήρθε να μας πει σήμερα. Δεν υπάρχει άλλη λύση για τη βιωσιμότητα του χρέους από τη δραστική του περικοπή. Επειδή επί των ημερών μου στο Υπουργείο Οικονομικών μειώθηκε το χρέος κατά 130 δισεκατομμύρια. Κύριε Τσίπρα, βγείτε να πείτε ότι αυτό, εάν δεν είναι το πλήρες, είναι πάντως κάτι πολύ σημαντικό. Πότε ομολογήσατε, πότε αποδεχθήκατε με στοιχειώδη γενναιοδορία, με στοιχειώδη ειλικρίνεια, ότι αυτό που έγινε ήταν ένα γιγαντιαίο βήμα που απάλλαξε τις επόμενες γενιές Ελλήνων από ένα ιστορικό βάρος στο δημόσιο χρέος 55-60 ποσοστιών μονάδων του ΕΕΠ από 130 δισεκατομμύρια ευρώ, περικοπή μοναδική στα παγκόσμια χρονικά. Και επιπλέον αναδιάρθρωση, η οποία καθιστά το χρέος βιώσιμο και μας επιτρέπει να διεκδικήσουμε την αποδοχή της βιωσιμότητας από την παγκόσμια κοινότητα τώρα που έχουμε να εμφανίσουμε το πρωτογενές πλεόνασμα. Άρα λοιπόν ο λαός θέλουμε να έρθει στις εκλογές έχοντας μπροστά του μια άλλη Ελλάδα, μια άλλη κατάσταση. Μια Ελλάδα με θεσμική ισοτιμία. Μια Ελλάδα που έχει φύγει από την μέγενη του μνημονίου, από την ταπείνωση του δανειζομένου. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Βενιζέλου και ας περάσουμε να δούμε το κομμάτι αυτό που είπαμε ότι πραγματικά θα μείνει χαρακτηριστικό της χθεσινής βραδινής και αυτό και του κύριου Τσίπρα μεταξύ του κύριου Σαμαρά, που θα μείνει χαρακτηριστικό και θα συζητηθεί αρκετά όσο ήδη έχει συζητηθεί. Λοιπόν, Τσίπρας και Βενιζέλος σε αντιπαράθεση. Κύριε Πρόεδρε, ουδέποτε έχει πάρει κανείς το λόγο μετά τον Πρωθυπουργό. Δεν έχει πάρει ποτέ κανείς το λόγο και αναγράφεται ρητά στον κανονισμό αυτό. Τι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν κατάλαβα. Ουδέποτε μετά τον Πρωθυπουργό έχει πάρει κανείς το λόγο. Ουδέποτε. Και το αναγράφει ρητά ο κανονισμός. Και σας παρακαλώ όταν μιλάτε στο Προεδρείο να συμπεριφέρεστε με την ευγένεια που συμπεριφέρεται και ο Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, και στην πρόταση δυσπιστίας και στον προϋπολογισμό και στην πρόταση για ψήφο εμπιστοσύνης ουδέποτε παίρνει το λόγο κανείς μετά τον Πρωθυπουργό. Ποτέ δεν τον πήρε. Από το 1974 μέχρι σήμερα. Δεν είναι δυνατό να σας δοθεί ο λόγος. Σας παρακαλώ λοιπόν μην οξύνουμε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μην οξύνουμε. Δεν υπάρχει λόγος. Μην οξύνουμε. Τελευταίος ομιλητής πάντα είναι ο Πρωθυπουργός. Τελευταίος ομιλητής πάντα είναι ο Πρωθυπουργός, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Μα δεν γίνεται. Δεν έχετε το λόγο, σας λέω. Μα τώρα γιατί με φαίνεται σε δύσκολη θέση? Αφού δεν έχετε το λόγο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την ομιλία του Πρωθυπουργού, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης διότι, κύριε Πρόεδρε, με βάση τον κανονισμό τελευταίος ομιλητής πάντα είναι ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει διάλογος μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού εφόσον έχουμε υπερβεί τη 12η.
Εσείς θέλετε να αλλάξουμε ακόμα και αυτά. Δεν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, αυτό το δικαίωμα. Γιατί με φαίνεται σε δύσκολη θέση? Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Μετά τις 12 και με τελευταίο τον Πρωθυπουργό προχωράμε πάντοτε στην ψηφοφορία. Να δημιουργήσουμε τώρα μια ένταση χωρίς λόγο για διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, επί του διαδικαστικού δεν μπορεί να πάρετε το λόγο ούτε και επί της ουσίας. Δεν έχει ξαναγίνει, κύριε Πρόεδρε. Μα και εγώ λυπάμαι, αλλά δεν έχει ξαναγίνει, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ουδής λοιπόν παίρνει το λόγο μετά τον Πρωθυπουργό. Εφαρμόζω ρητά όσα προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Αυτά επανέλαβε αρκετές φορές ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης από το Προεδρείο της Βουλής και στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να περάσουμε. Να δούμε, για να κλείσουμε, αυτό το θέμα που αρκετά απασχόλησε χθες, η ψηφοφορία, η πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή. Απασχόλησε αρκετά, να πούμε, και ο κόσμος, ο οποίος απ' έξω, να πούμε αρχικά ότι ο κόσμος ο οποίος ήταν μαζεμένος απ' έξω ήταν επειδή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ζήτησε συμπαράσταση από τους πολίτες του, από αυτούς που τον υποστηρίζουν. Βέβαια, αφού τελείωσε η ομιλία του κύριου Τσίπρα, ο κόσμος άρχισε να φεύγει σιγά-σιγά. Όπως είπε χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ που έκανε χθες ο Ανδρέας Ντίνης, τη στιγμή που κάναμε την εκπομπή, είχαν μείνει μόλις ακριβώς 37 άνθρωποι έξω από τη Βουλή. Λοιπόν, στο σημείο αυτό πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα τελικώς της ψηφοφορίας που έγινε, της ονομαστικής ψηφοφορίας, με 153 κατά, 124 ναι και 17 παρών. Πάμε να το δούμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα της εξαχθής ονομαστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν συνολικά 294 βουλευτές. Υπέρ της πρότασης της πιστείας ψήφισαν 124 βουλευτές. Κατά της πρότασης της πιστείας ψήφισαν 153 βουλευτές. Παρόν ψήφισαν 17. Συνεπώς η πρόταση της πιστείας των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης απορρίπτεται. Παρακαλώ το σώμα να αξιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίας. Το σώμα παρήχε την αξιοδότηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνέλευση του σώματος λύεται η συνεδρίαση για σήμερα Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 6 με αντικείμενο εργοσιών, κοινοβουλευτικός έλεγχος, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων. Παρακολουθήσαμε και τη στιγμή που ανακοίνωσε ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης τα αποτελέσματα της χθεσινοβραδινής ψηφοφορίας. Και ας αλλάξουμε λίγο θέμα, ας πάμε στο ότι το τέταρτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπαριθμών 2.980 κάθετος 2013 απόφασή του απέρριψε ως απαράδεκτη αίτηση τριών πολιτών, μεταξύ αυτών και μιας δικηγόρου, καταδήλωση της ιδίας με την οποία ζητούσαν να αφαιρεθούν όλες οι θρησκευτικές εικόνες και τα σύμβολα από τους τοίχους των δικαστικών αιθουσών και να κυρωθεί η από 12 Ιανουαρίου 2010 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης που προβλέπει την ύπαρξη εικόνων από τις δικαστικές αίθουσες. Να πούμε ειδικότερα ότι η απόφαση του ΣΤΕ, αφού κάνει εκτενή αναφορά στις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Σύνταγμα και την Ελληνική Νομοθεσία, απορρίπτει την επίμαχη αίτηση ως απαράδεκτη, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να προσβληθεί η απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Διαχείρισης και Διαχείρισης των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι τρεις πρεσφεύγοντες στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν απέδειξαν το ένομο συμφέρον τους, όπως απαιτεί ο νόμος, αλλά ούτε και έχει αποδειχτεί η ιδιότητα της δικηγόρου, την οποία επικαλείται η μία εκ των τριών που προσέφυγαν στο δικαστήριο. Ακόμη το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την παρέμβαση του Μητροπολίτη Πυραιός Σεραφείμ υπέρ της απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, καθώς κρίθηκε από τους Συμβούλους Επικρατείας ότι έχει ηθικά ένομο συμφέρον να ασκηθεί η παρέμβαση. Σημειώνεται πως ο Μητροπολίτης υποστήριξε ότι για πρώτη φορά οι εικόνες τοποθετήθηκαν στις δικαστικές αίθουσες την πρώτη μεταπελευθερωτική περίοδο από το 1828 έως και το 1833. Και να υπενθυμίσουμε πως συνεχίζεται η απεργία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τη συνέχεια των απεργιακών τους κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν και στην οποία ασκούν σκληρή κριτική στον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Απέχουν λοιπόν σήμερα Δευτέρα από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι της Αθήνας. Την αποχή λοιπόν από τα καθήκοντά τους αποφάσισαν για σήμερα Δευτέρα 11 Νοεμβρίου οι δικηγόροι της Αθήνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε προημερών γραμματέας ανακρίτρια στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο συνήλθε εκτάκτος την Παρασκευή μετά την επίθεση μαχαίρι που δέχτηκε η γραμματέας της 28ης ανακρίτρια στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντά τους σήμερα Δευτέρα, ως ένδειξη συμπαράστασης σε δικαστική υπάλληλο αλλά και σε όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους της χώρας που με αντίξωες συνθήκες πασχίζουν για την απονομή της δικαιοσύνης. Την αποχή των δικηγόρων της Τρίπολης και της Καλαμάτας από το καθήκοντά τους σήμερα αποφάσισαν σε έκτακτη συνεδρίασή τους και οι δικηγορικοί σύλλογοι Καλαμάτας. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Από σήμερα Δευτέρα μέσω TaxisNet η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Ξεκινά λοιπόν σήμερα, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Καταπληκτική ημερομηνία για την εξόφληση των τελών είναι η 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Να πούμε ότι όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, οι φορολογούμενοι μπορούν να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν στα οχήματα ιδιοκτησίας τους στο τραπεζικό γκισέ, προσκομίζοντας το έντυπο που θα εκτυπώσουν από την ειδική εφαρμογή του TaxisNet. Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2014 δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τα τέλη κυκλοφορίας του 2013. Ωστόσο, όσοι φορολογουμένοι διαθέτουν γιόταχη άνω των 1.929 κυβικών, μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας του 2014 θα καταβάλουν και φόρο πολυτελείας του 2013. Στόχος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι τα δύο ειδοποιητήρια να δοθούν ταυτοχρόνως στο κοινό. Ωστόσο, εάν η ειδική εφαρμογή για το φόρο πολυτελείας δεν είναι έτοιμη μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, τότε θα δοθεί πρώτη σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για τα τέλη κυκλοφορίας. Και κάπου εδώ να πούμε ότι έφτασε στο τέλος της η σημερινή μας εκπομπή. Αύριο, μάλλον ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 η ώρα, με ακόμα περισσότερα θέματα που σας απασχολούν και απασχολούν και εμάς καθώς και όλο τον κόσμο. Από εμένα την Έλενα Θεοδόρου, από την Κυριακή Τσανικίδη και την Νικολέτα Τσίκου, να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί εκπομπή ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Καλή εβδομάδα από εμάς. Γεια σας.